Επειδή μιλήσατε μέσα σε όλα και για τον κύριο Πολάκη και θα το πιάσω από εκεί, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι η προσωποποίηση της τοξικότητας, την οποία όμως υπηρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά και όλη την τετραετία, αλλά πολύ περισσότερο και στην προεκλογική περίοδο. Και μάλιστα όταν εκδιώχθη ή εν πάση περιπτώσει απεσύρθη όπως απεσύρθη, άνοιξε μια συζήτηση και πολλοί είπαν, λες να αλλάζει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ, λες να είναι ένα δείγμα ότι φεύγει από αυτή την τοξικότητα. Μετά από 15 μέρες, όπως πολύ σωστά είπατε, ξαναγύρισε ο Πολάκης. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να πω τι. Ότι θεωρώ ότι πέραν τη συζήτηση για τα πρόσωπα και για το αν θα φύγει ο κύριος Τσίπρας και για το τι έλεγε στον κύριο Θοδωράκη τρεις εβδομάδες πριν, που τώρα εσείς τα ξεχνάει κτλ. Εμένα δεν με αφορά καθόλου τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το βαθύ πρόβλημα ποιο είναι, μας παρουσίαζαν μια καμπάνια κατάμαυρη. Μας παρουσίαζαν. Άλλαξαν στη δεύτερη. Την οποία άλλαξαν στη δεύτερη, αλλά συνέχισαν ακάθεκτη την τοξικότητα, τη στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων, τα fake news κτλ. Και πράγματι υπήρχαν άνθρωποι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, σαν τον κύριο Ζαχαρέτη, που πιστεύω ότι μέσα του αντιδρούσε σε αυτό. Και καλά έκανε και αντιδρούσε μέσα, γιατί αν η στρατηγική ήταν να υπηρετήσουν αυτό, ορθώς το υπηρετούσαν όλοι. Μάλιστα. Αλλά κακώς το υπηρετούσαν. Και κακώς συμβόλιζαν αυτό το πράγμα και κακώς πήγαν στις εκλογές. Για να σας πω και κάτι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να λέει ότι είναι όλα κατάμαυρο και ότι το κάνουμε όλα χάλια και είμαστε χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης και είμαστε καθεστωτικοί και χούντα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέγανε, έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει 10 πράγματα λάθος, αλλά κάνει και 5 σωστά, σε αυτά τα 10 που λέγανε ότι κάνουμε λάθος, θα τους άκουγαν πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Θα τον πάρουμε συμβούλιο επικοινωνίας στον κύριο Ρωμανό. Νομίζω ότι υπάρχουν σημεία συνεννόησης. Θα τους άκουμε πολύ περισσότεροι και θα μπορούσε να είναι και πιο δημιουργική η αντιπολίτευση. Όχι, και θα μας βοηθούσατε. Με μια πιο δημιουργική αντιπολίτευση γινόμαστε και εμείς καλύτερα. Όπως από το ΠΑΣΟΚ πήραμε προτάσεις.